Είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο αναφορικά με τον καιρό, τόνισε στην τηλεόραση του Σέντερ ο προϊστάμενος της πολιτικής προστασίας Σταύρος Κυβράκης. Όπως είπε ο κ. Κυβράκης, αναμένεται αλλαγή του καιρού από την 5η 20 Μαΐου, όπου θα υπάρξουν έντονες βροχοπτώσεις. Είναι μια μεταβατική περίοδος. Τις επόμενες, οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ καλές, είναι σε φυσιολογικά για την εποχή. Μην ξεχνάτε ότι πέρυσι τέτοιον καιρό είχαμε ρεκόρ. Ένα Σαββατοκύριακο μέσα στο Μάη, ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών. Είχαμε ένα μίνι καύσωνα στην καρδιά του Μαΐου, της Άνοιξης. Φέτος διανύουμε μια περίοδο φυσιολογική όσον αφορά τις θερμοκρασίες κυρίως, αλλά και τα φαινόμενα. Τώρα, φαίνεται και παρακολουθούμε με τους μετεωρολόγους ότι τις επόμενες μέρες και ιδιαίτερα κοντά στο τέλος της εβδομάδας, εκεί μετά την Πέμπτη, θα μας επηρεάσει ένα ασυνήθιστο για την εποχή φαινόμενο ενός χαμηλού βαρομετρικού, το οποίο θα το δούμε βέβαια και τις επόμενες μέρες και ιδιαίτερα την Τετάρτη το πρωί, για να δούμε πώς θα σχεδιάσουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Φαίνεται ότι αυτό το σύστημα θα φέρει πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ ιετό. Δεν φαίνεται να έχει ιδιαίτερα καταστροφική μανία, αλλά κρατάμε επειδή είναι και η εποχή τέτοια με τη διαφορά της θερμοκρασίας και βρισκόμαστε σε μια παραθαλάσσια περιοχή, ίσως κάτω από ορισμένες συνθήκες να έχουμε και κάποιες καταιγίδες και κατά τόπους μπορεί να είναι και ισχυρές. Όμως αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα δούμε την Τετάρτη, δύο μέρες πριν, μια μέρα πριν, γιατί αυτή την περίοδο όλα αυτά τα φαινόμενα είναι ευμετάβλητα. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως έχει μια αιμονή εδώ και 3-4 μέρες και το παρακολουθούμε, δεν ανησυχούμε. Αν είμαστε εντάξει και σωστά προετοιμασμένοι, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Άλλωστε αυτή είναι η δουλειά μας και όλου του μηχανισμού πολιτικής προστασίας, όλων των υπηρεσιών δηλαδή που εμπλέκονται. Όπως εξήγησε ο κ. Κυβράκης, η υπηρεσία προετοιμάζεται και για τις δασικές πυρκαγιές, καθώς ήδη έχουμε μπει στην αντιπυρική περίοδο. Διανύουμε την επίσημα την αντιπυρική περίοδο, την τρέχουσα, από 1η Μαΐου όπως γνωρίζετε. Αυτή την περίοδο μας βοηθούν οι συνθήκες, τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής, να σχεδιάζουμε για να φτάσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα σε εκείνο το σημείο που θα μας κάνει αισιόδοξους να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την μία πιθανή εστία δασικής πυρκαγιάς. Μέχρι τότε βέβαια επενδύουμε στην πρόληψη προκειμένου να αποφύγουμε όσο γίνεται την εξέλιξη αυτού του φαινομένου, πολλές φορές όμως μπορεί να προκύψει από φυσικά αίτια.